Στο Περού, μια χώρα γεμάτη μυστήρια και θρύλους. Και θρύλους. Και θρύλους. Καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Ιστορίες μυστήριου. Παράξενα, ανεξήγητα φαινόμενα. Άγνωστη, μυστηριώδη τόπη. Κυνήγι φαντασμάτων. Κατάρες. Είχες φανταστεί ότι υπάρχουν, Ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Μύθι ή πραγματικότητα. Είσαι στο Mystery Place Project. Με το σημερινό επεισόδιο θα ταξιδέψουμε σε έναν τόπο όπου έχουν κατοικήσει και μεγαλουργήσει μερικοί από τους πιο παράξενους και μυστήριους πολιτισμούς του πλανήτη αυτού. Στο Περού. Αν σου αρέσουν τα παράξενα φαινόμενα, αν είσαι λάτρης του μυστηρίου, τότε πριν ξεκινήσουμε, πάτα το κουμπί που λέει εγγραφή και την καμπανούλα και το ταξίδι στο μυστήριο ξεκινά. Μεταφερόμαστε στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Τιτικάκα και συγκεκριμένα στα σύνορα του Περού με τη Βολιβία. Μιλάμε για ένα από τα πιο παράξενα μέρη στον κόσμο, τόσο από ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας με τα μυστηριώδη μεγαλυθικά μνημεία, όσο και από μεταφυσικής σημασίας χάρη στους θρύλους. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουμε την Puerta de Hayo Marca, δηλαδή την πύλη των θεών ή των πνευμάτων. Αυτή η τεράστια και μυστηριώδης πύλη βρίσκεται 35 χιλιόμετρα από την πόλη Πούνο, στα όρη Χάγιου Μάρκα. Οι Ιθαγενείς τρέφουν μεγάλο σεβασμό για το μέρος αυτό από τα αρχαία χρόνια, καθώς τη θεωρούν ακόμα και σήμερα ως την πόλη των θεών. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, καμία πόλη δεν έχει ανακαλυφθεί. Αλλά πολλοί από τους βραχώδεις σχηματισμούς της περιοχής μοιάζουν εκπληκτικά με τεχνητές κατασκευές. Το συγκεκριμένο Αμάρου ή Αράμου Μούρου είναι ένας τεράστιος πέτρινος σχηματισμός που αποτελείται από γιγάντιους ογκόλιθους που φαίνονται να είναι τεχνητά λαξευμένοι και τοποθετημένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Στο κέντρο τους βρίσκεται ένας τεράστιος ογκόλιθος διαστάσεων 7 επί 7 μέτρων, δηλαδή μια τεράστια πέτρινη πλάκα. Το πιο περίεργο απ' όλα ωστόσο είναι ότι στη βάση του έχει λαξευτεί μια πύλη με διαστάσεις 2 επί 2, η οποία όμως δεν οδηγεί πουθενά. Το μυστήριο ωστόσο δεν τελειώνει εδώ, καθώς στην πόρτα αυτή υπάρχει μια μικρή στρογγυλή υποδοχή, ένα βαθούλωμα. Τι είναι αυτό που κάνει αυτή τη μυστηριώδη πύλη τόσο ενδιαφέρουσα? Και γιατί κάποιος να μπει στον κόπο να κάνει μια πύλη στο πουθενά? Οι θρύλοι των Ίνκας λένε ότι η πόρτα αυτή αποτελεί μια πύλη εισόδου σε άλλους κόσμους, στην πατρίδα των αρχαίων θεών του Περού, που κατέβηκαν από τα άστρα και δίδαξαν τους ανθρώπους. Αναφέρουν ακόμα ότι για πολλές γενιές σαμάνοι έχουν έρθει για να εκτελέσουν τα τελετουργικά και να προσευχηθούν σε αυτό το μυστηριώδες πέτρινο τοίχο. Υπάρχουν ακόμα θρύλοι που αναφέρουν ότι ο πρώτος ιερέας που είναι γνωστός ως Αμάρου Μέρου ήρθε σε αυτούς από αυτή την πόρτα. Λέγεται ακόμα πως στα παλιά χρόνια μεγάλοι ήρωες πήγαιναν να συναντήσουν και να ενωθούν με τους θεούς τους και πέρναγαν μέσα από την πύλη για μια νέα αθάνατη ζωή και σε πολλές σπάνιες περιπτώσεις εκείνοι οι ήρωες επέστρεφαν περνώντας μέσα από την πύλη με τους θεούς τους για να επιθεωρήσουν όλες τις περιοχές του βασιλείου.
Ένας ακόμα θρύλος μιλάει για την εποχή των λαιλασιών της περιοχής από τους Ισπανούς κονκισταδόρ. Όντως, έφτασαν στο Περού και λαιλάτισαν την πόλη και όλες τις περιοχές, κλέβοντας χρυσό και πολύτιμες πέτρες των φυλών των Ίνκας. Τότε ένας ιερέας των Ίνκας του ναού των 7 ακτίνων του Αράμου Μούρου διέφυγε από το ναό με ένα χρυσό δίσκο γνωστό σαν το κλειδί των θεών των 7 ακτίνων και κρύφτηκε στα όρη Χάγιου Μάρκα. Έφτασε στην πύλη που φυλαγόταν από ιερείς αμάνους. Τους έδειξε το κλειδί των θεών και έκαναν μία τελετή. Τότε φάνηκε ένα μπλε φως και η πόρτα μετατράπηκε σε υδάτινη επιφάνεια. Ο ιερέας Αράμου Μάρου παρέδωσε το χρυσό δίσκο στον ιερέα Σαμάνο και πέρασε την πύλη και εξαφανίστηκε από τα μάτια τους. Το μικρό κυκλικό βαθούλωμα στο κέντρο της πύλης που σας ανέφερα πιο πριν φαίνεται τελικά να προσθέτει κύρος στους θρύλους των Ίνκας. Είναι άραγε αυτό το βαθούλωμα η κλειδαρότρυπα που χρησιμοποιείται για να ανοίξει η πύλη. Ο θρύλος κλείνει με την προφητεία πως η πύλη των θεών θα ανοίξει μία μέρα και θα είναι πολύ πιο μεγάλη από ό,τι είναι τώρα και θα επιτρέψει στους θεούς να επιστρέψουν. Η ανακάλυψη της πύλης από τον δυτικό κόσμο έγινε σχετικά πρόσφατα, μόλις το 1996. Τα εύσημα αποδίδονται στο Χωσέ Λουίς Δελγάδο Μαμάνι, όταν εντελώς τυχαία και κατά τη διάρκεια μιας πεζοπορίας στην προσπάθειά του να γνωρίσει την περιοχή. Όπως λέει χαρακτηριστικά, όταν είδα για πρώτη φορά την κατασκευή, λίγο έλειψε να λιποθυμήσω. Είδα σε όνειρο μια τέτοια κατασκευή επανελειμμένος εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά στο όνειρο, το μονοπάτι προς την πύλη ήταν στρωμένο με ροζ μάρμαρο. Από τη μία και την άλλη πλευρά υπήρχαν αγάλματα στη σειρά και αυτά από ροζ μάρμαρο. Στο όνειρο έβλεπα επίσης πως η μικρή πύλη ήταν ανοιχτή και ένα λαμπερό μπλε φως προερχόταν από κάτι που έμοιαζε με φωτεινό τούνελ. Μίλησα πολλές φορές στην οικογένειά μου για αυτά τα όνειρα και έτσι όταν βρέθηκα μπροστά σε αυτή την κατασκευή με τη μικρή πύλη στη βάση ήταν για μένα μια θεϊκή αποκάλυψη. Ποια είναι όμως η αίσθηση των επισκεπτών της πύλης σήμερα? Τι άραγε βιώνουν όσοι την επισκέπτονται? Οι μαρτυρίες έως σήμερα και οι οποίες φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο είναι αξιόπιστες, μιλάνε για μία αίσθηση ενέργειας και περίεργων εμπειριών, όπως οράματα άστρων, στήλες φωτιάς και ήχων από μία περίεργη ρυθμική μουσική. Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται πως είδαν ένα τούνελ στο εσωτερικό της κατασκευής, παρόλο που κανείς δεν βρήκε ακόμα κάποια σχισμή που να μαρτυρούσε τη δυνατότητα κάποιου ανοίγματος στην πύλη. Με την ανακάλυψη της πύλης από το Μαμάνι, οι αρχαιολογικές αρχές της χώρας μεταφέρθηκαν στο μέρος αυτό προκειμένου να το μελετήσουν. Ακόμα και σήμερα, συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχουν δοθεί στο κοινό. Αυτό που ωστόσο η επιστημονική γνώμη λέει είναι πως δεν υπάρχει καμία πραγματική και ορατή πύλη από τη στιγμή την οποία το πλαίσιο και η είσοδος και το πίσω μέρος του τοίχου είναι χαραγμένα και σκαλισμένα πάνω στον ίδιο βράχο. Μην ξεχνάμε όμως πως περίεργες πύλες φαίνεται να υπάρχουν σε αρκετά μέρη του πλανήτη και μάλιστα τις περισσότερες φορές συνοδεύονται από παρόμοιους θρύλους. Θρύλους που μιλάνε για τη διέλευση θεών μέσα από αυτές. Σας ευχαριστώ που μείνετε μαζί μου για να ταξιδέψουμε μέχρι το Περού και να γνωρίσουμε την πύλη των θεών. Μην ξεχάσετε να πατήσετε την εγγραφή και την καμπανούλα για να ειδοποιήσετε άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που θα ανεβαίνει.
Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!